Καλησπέρα. Όντως, τα οικονομικά δεν φαίνεται να τα πάει τόσο καλά ο Τζέιμι Όλιβερ όσο στην κουζίνα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι μάλλον θα κλείσουν 25 από τα εστιατόρια του. Προτίθεται να καταθέσει, να υποβάλει αίτηση αφαιρεγκαιότητας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτά τα εστιατόρια θα κλείσουν και αυτό θα απειλήσει και 1.300 θέσεις εργασίας. Ο Τζέιμι Όλιβερ δήλωσε πως είναι πολύ λυπημένος για την εξέλιξη αυτή. Ευχαρίστησε βέβαια όλους όσοι εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στα εστιατόρια του. Ωστόσο, δεν είναι έκπληξη αυτό που συμβαίνει, καθώς εδώ και 2 χρόνια έχει οικονομικά προβλήματα ο πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός σεφ, ο οποίος προώθησε πολύ και την υγιεινή διατροφή, κυρίως στα σχολεία. Το έχουμε δει στις εκπομπές του άλλωστε. Λοιπόν, από το 2017 άρχισε να κλείνει εστιατόρια. Είχαν κλείσει τότε 12 από τα εστιατόρια του και είχαν χάσει τη δουλειά τους 450 άνθρωποι, καθώς τα χρέη της αλυσίδας ιταλικών εστιατοριών του είχαν φτάσει τα 75 εκατομμύρια λίρες. Πολύ μεγάλο ποσό. Τώρα πέρυσι ο Τζέιμι Όλιβερ το Φεβρουάριο αναγκάστηκε να κλείσει και άλλα εστιατόρια. Τότε είχε πει ότι το Brexit ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη. Πάντως σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως τα εστιατόρια του, τα περισσότερα από τα οποία είναι ιταλικής κουζίνας από αυτά που θα κλείσουν τώρα, είναι το τελευταίο θύμα του πολύ σκληρού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον χώρο της εστίασης στη Μεγάλη Βρετανία. Αναστασία Μπαλέστρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.